Πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τόσο τοπικά όσο και από την Αθήνα, παραβρέθηκαν στην κοπή πίτας της νομαρχιακής οργάνωσης Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη μου η χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ σε αυτήν την εκδήλωση της ΝΟΔΕ, των συμμαχητών που για μια ακόμη φορά δίνουν το παρόν και θα δώσουν πάλι το παρόν και τη μάχη για να βγει, να δώσουμε τον αγώνα, για να βγει αυτή η χώρα από το αδιέξοδο που έχει οδηγηθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το μνημόνιο. Όπως βλέπετε, περάσαμε μια εβδομάδα που ο κόσμος κατάλαβε την ημιαποσύνθεση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, κατάλαβε, αντιλήφθηκε ότι οι προτάσεις που είχε καταθέσει και ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία ήταν οι σωστές, τις καταθέσαμε εγκαίρως και είναι οι μόνες που μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα έξω από αυτή την πρέσα που μας έχει βάλει η κυβέρνηση με το μνημόνιο και δυστυχώς, όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές, δεν ακολουθεί την αναπτυξιακή πολιτική. Δυστυχώς ακολουθεί μόνο την φοροείσπραξη και τίποτα άλλο και έχει φέρει σε απόγνωση όλη την κοινωνία. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή στενάζει και τελικά αυτό που βλέπει μια κυβέρνηση να βολοδέρνει, βλέπει μια κυβέρνηση που δεν εμπιστεύεται πλέον, δεν έχει την εμπιστοσύνη, δεν έχει την σοβαρότητα, δεν έχει την υπευθυνότητα στο να τραβήξει μπροστά για να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, η υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία, παλεύει να πείσει όλο και περισσότερο τους Έλληνες, ώστε είναι η μόνη εναλλακτική λύση που μπορεί να βγάλει τον τόπο από το αδιέξοδο. Είμαστε εδώ μαζί με τα στελέχη μας, μαζί με την νομαρχιακή μας, για να οργανώσουμε τον αγώνα, να μιλήσουμε. Απόψε θα έχει και ιδεολογικό περιεχόμενο η συγκέντρωση. Η χώρα περνάει δύσκολες ώρες, οι πολίτες δοκιμάζονται. Η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα, δυνατή, ενωμένη και είναι το αποκούμπι και η ελπίδα για τον ελληνικό λαό. Οργανωνόμαστε, είμαστε σοβαροί και ετοιμαζόμαστε για αυτά που πρέπει και περιμένει ο κόσμος από εμάς. Κάναμε ένα σχόλιο σας για το φορολογικό νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση, το οποίο στην ουσία ποινικοποιεί και το 1 ευρώ φοιτητής προς τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Κοιτάξτε, αυτά που γίνονται είναι απίστευτα. Η κυβέρνηση μέσα στον πανικό της και με δεδομένη την αποτυχία του μνημονίου, ολισθαίνει καθημερινά σε πιο αυταρχικές μεθόδους εφαρμογής του. Συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στις αίρες είχαν το θράσος να βγουν στους δρόμους. Δέρνεται κόσμος, φυλακίζονται. Όλο αυτό μαζί με αυτό που είπατε εντάσσεται σε ένα σχέδιο αυταρχισμού, όπως είπα, και επιβολής απίστευτων διατάξεων. Αλλά θεωρούμε ότι δεν θα τους περάσει. Η παράταξη είναι εδώ, η παράταξη μέσα στο Κοινοβούλιο και έξω από το Κοινοβούλιο θα δώσει τους αγώνες ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες να συνεγερθούν και να αντισταθούν στο στρατό κατοχής. Δύσκολη είναι η καιρή, η Ελλάδα υποφέρει, οι πολίτες υποφέρουν. Βέβαια η κυβέρνηση θεωρεί ότι όποιος αντιδρά και όποιος διαμαρτύρεται είναι συντεχνία, τους βάζει μια ταμπέλα. Έχω πει ότι η χειρότερη συντεχνία και η πιο επικίνδυνη συντεχνία είναι η συντεχνία της κυβέρνησης και των συμφερόντων της. Αυτά που μαθαίνουμε κάθε μέρα είναι, μας βγάζουν, κάνουν να σκεφτόμαστε το τι θα δούμε ακόμα. Το γεγονός ότι ο Παπανδρέου εδώ 2 μήνες μετά τις εκλογές είχε αποφασίσει και συζητούσε την προσφυγή στο Δούνου του όταν δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα και όταν του δίνανε λεφτά με χαμηλό επιτόκιο και δεν τα έπαιρνε, δείχνει ότι η θελημένα μας πήγε εκεί. Τα μέτρα που έρχονται είναι ακόμα χειρότερα. Η κυβέρνηση δεν υπάρχει και όλα αυτά χειροτερεύουν, κάνουν πιο δύσκολη τη ζωή του Έλληνα πολίτη. Πρόσφατα ακόμα και οι αγρότες. Δεν ασχολείται κανείς με τα προβλήματα της κοινωνίας. Και νομίζω ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Χαίρομαι που ο πρόεδρος του κόμματος χθες προχθές είχαμε πάει μαζί σε εργοστάσιο στα ναυπηγεία βαριάς βιομηχανίας, εκεί που είναι ο κόσμος του Μεροκάματου και του Μόχθου. Και διαπίστωσα ότι αυτό που λέγεται ότι ο κόσμος έχει πάρει διαζύγιο με την πολιτική, η κοινωνία έχει πάρει με την πολιτική διαζύγιο, δεν συμβαίνει με όλους. Το Σαμαρά, τον πρόεδρο του κόμματος, το δέχτηκαν, μίλησε με ψηφοφόρους και συνδικαλιστές άλλου κόμματος και χάρηκα που τον αγκάλιασαν και διαπίστωσα ότι πραγματικά η εναλλακτική πρόταση του Αντώνη του Σαμαρά μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Παρόλο που γίνονται όλα αυτά που λέτε όμως, δεν βλέπουμε καθαρά η Νέα Δημοκρατία να ζητά εκλογές. Κοιτάξτε,
η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα για να κερδίσει η ίδια. Έτσι κι αλλιώς, είτε γίνουν εκλογές τώρα, είτε γίνουν σε 5 μήνες ή στο τέλος του χρόνου, γιατί θα αναγκαστεί να κάνει εκλογές ο Παπανδρέου, τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι όχι να γίνουμε κυβέρνηση, αλλά να γίνουμε μια καλή κυβέρνηση και να σώσουμε τον τόπο. Οι μόνοι που προσφέρουμε εναλλακτική πρόταση εξόδου από το μνημόνιο και από το Δούνου του είμαστε εμείς. Και όταν λέγαμε για αξιοποίηση περιουσίας πριν 8 μήνες, η διαφορά μας ήταν ότι το λέγαμε για να μην γίνει ό,τι έγινε και για να μην μπούμε όλο και πιο βαθιά στο μνημόνιο. Ενώ αυτοί σήμερα μιλάνε για αξιοποίηση, ξεπούλημα, γιατί δεν τους βγαίνει το μνημόνιο και γιατί θέλουν να μείνουν ακόμα στο μνημόνιο ή γιατί το επιβάλλει η Τρόικα. Αυτές είναι τεράστιες διαφορές. Χωρίς λόγια πολλά, μόνο και μόνο η παρουσία του Μανώλη Αγγελάκα, του Κώστα Τζαβάρα και του Φαΐλου του Κρανιδιώτη είναι από μόνη της ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, η ιδεολογία του σύγχρονου λαϊκού κεντροδεξιού κόμματος. Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο της Αργολίδας. Σας ευχαριστούμε διότι συμβάλλατε κι εσείς στο να προωθήσετε την προσπάθειά μας και θέλουμε να συνοδεύει η ευχή για το 2011 όλους τους Αργολιδείς να έχουν υγεία, ελπίδα και πίστη. Θέλω να συγχαρώ την οργάνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κ. Σχυροκολοίτη, για την μεγαλειώδη συγκέντρωση την οποία οργάνωσε σήμερα. Φαίνεται ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία του ικανότατου αρχηγού και συμπολίτη μας Αντώνη Σαμαρά ξαναβρίσκει το δρόμο του. Είναι η καθιερωμένη κοπή που κάνει η Νομαρχιακή. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτή την εκδήλωση που είναι πολύ πετυχημένη τόσο στον πρόεδρο της Νομαρχιακής, τον κύριο Σκηνοχωρίτη, όσο και στα μέλη της Νομαρχιακής. Αλλά επίσης συγχαρητήρια και στα παιδιά της ΟΝΕΔ, στην επιτροπή τους, όπου είναι και αυτά σήμερα εδώ και έχουν μια πάρα πολύ δυναμική και έντονη παρουσία. Αυτό το οποίο θέλω να πω με απλά λόγια είναι ότι το ζητούμενο πλέον είναι όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά όλα τα κόμματα, να βρουν την επαφή τους με την κοινωνία. Αυτό λέμε όλοι. Διότι είναι βέβαιο ότι η κοινωνία αισθάνεται αυτή την εποχή μια, αν θέλετε, δυσφορία απέναντι στην πολιτική, απέναντι στους πολιτικούς. Άρα η άποψή μου εμένα ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι το μέγα ζητούμενο από τα μεγάλα κόμματα και ειδικά τώρα εδώ από τη Νέα Δημοκρατία είναι να μπορέσει να βρει την επαφή της και πάλι με την κοινωνία. Η κοινωνία έχει τεράστια προβλήματα. Οικονομικά προβλήματα, ανεργίας προβλήματα και γενικότερα ζητήματα τα οποία νιώθει ότι δεν τα αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί και αν θέλετε οι επαγγελματίες πολιτικής. Επομένως, το πρώτο και βασικό στοιχείο όλων των κομμάτων και ειδικά σήμερα τώρα εδώ της δικής μας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας είναι να μπορέσει να ξαναβρει την επαφή της με την κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Τι είπανε, φίλοι μου νέοι, τι λένε σύγχρονοι πολιτικοί? Οι πολιτικοί, λέει, πρέπει να μιλάνε σιγά, να μιλάνε αργά, να μην φωνάζουν δυνατά και να μην χτυπάνε τα χέρια στα τραπέζια. Για να μην ξεχνήσει κανείς. Για να μην ξεσηκωθεί κανένας. Για να μην μιλήσει κανείς. Λοιπόν, εμείς και δυνατά θα μιλάμε και όταν χρειάζεται θα χτυπάμε τα χέρια στα τραπέζια και θα σας πω δύο λέξεις μόνο. Να θυμάστε ότι ο εχθρός δεν είναι πρώτον πυλών. Ο εχθρός είναι εκτός των πυλών και το κακό είναι για εσάς την νεολαία. Αλλά εμείς είμαστε αλληλέγγυοι μαζί σας και θα παλέψουμε για εσάς. Θα σας ευχηθώ καταρχάς χρόνια πολλά, θα έχουμε μια καλή χρονιά και θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αναλογιστείτε, πηγαίνετε το μυαλό σας πίσω 1,5 χρόνια και σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρισκόταν το κόμμα μας και όλοι εμείς. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Σιγά σιγά, με προτεργάτη τον πρόεδρό μας, τον Αντώνη Σαμαρά, αποκτούμε πάλι την εμπιστοσύνη στο λαό. Με την ξεκάθαρη θέση του, με το ξεκάθαρο πρόγραμμά του, με τη σωστή πολιτική του, ακόμα και με το χαμόγελό του, έχει καταφέρει να κάνει τη Νέα Δημοκρατία να είναι αυτή τη στιγμή η πιο αξιόπιστη λύση προς τον λαό. Όλοι μαζί, από εδώ, σήμερα, με την πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Οργάνωσης, μπορούμε να είμαστε και πάλι πολιτικοί, πολίτες, αγωνιστές, με την αυτοπεποίθηση που αυτός ο τόπος χρειάζεται. Την αυτοπεποίθηση ότι το μνημόνιο πια
μπροστά στις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας χάρτινος πύργος που θα πέσει και μαζί του θα παρασύρει όλους τους σκευωρούς που έχουν βρει απάγιο, είτε είναι πρωθυπουργοί, είτε είναι κυβέρνηση, είτε είναι εξαπτέρυγα, μεσοχωρήτικα ή ακροδεξιά, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που διαφεντεύουν τα μέσα του μαζικού επηρεασμού, που δίνουν κάθε βράδυ στις 8 ένα μεγάλο ψέμα για να το κάνουμε βίωμά μας. Σε αυτή ακριβώς την κατάσταση, σε αυτή τη μεγάλη, την κρίσιμη καμπή, η Νέα Δημοκρατία ξαναμπαίνει πάλι μπροστά. Γίνεται πρωτοπόρα πολιτική δύναμη. Γίνεται μια δύναμη που θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό και στην ψυχή μας ότι είναι η μόνη δύναμη ελπίδας και προοπτικής.